Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για το 2017 και η αδυναμία εξόδου της χώρας στις αγορές καθιστά αναπόφευκτη μια νέα συμφωνία με τους δανειστές μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Επισημαίνει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Μια περιορισμένη έκταση έξοδος της χώρας στις αγορές μπορεί ναι μεν να είναι εφικτή, αλλά θα έχει συμβολικό χαρακτήρα γιατί δεν μπορεί να σηματοδοτήσει την ικανότητα της χώρας να εξυπηρετεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με ιδιωτικά κεφάλαια, υποστηρίζει. Στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να προχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα η ΔΕΠΑ, η επιχείρηση που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να διευρύνει τις δραστηριότητές της και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, η επιχείρηση αναμένεται να ανακοινώσει συνέργεια με έναν από τους 14 εναλλακτικούς παρόχους, ακολουθώντας τις τάσεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τις οριστικές αποφάσεις αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οι ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών για το θέμα που έχει προκύψει με τα ανασφάλιστα οχήματα. Τρεις οι εισηγήσεις στο τραπέζι των συζητήσεων. Η πρώτη κάνει λόγο για ακύρωση του παραβόλου των 250 ευρώ και την χορήγηση εξάμηνης προθεσμίας στους φορολογούμενους για να ασφαλίσουν τα οχήματά τους. Στη δεύτερη περίπτωση, το παράβολο θα εισπραχθεί κανονικά, ωστόσο θα αναγνωρίζονται οι περιπτώσεις που αντικειμενικά το όχημα δεν θεωρείται ανασφάλιστο και χαρακτηρίστηκε έτσι εκ παραδρομής, ενώ η τρίτη προβλέπει πως το παράβολο θα πληρωθεί μόνο από τα οχήματα εκείνα που έχουν μείνει ανασφάλιστα για παραπάνω από ένα έτος. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο και μέσα 820,88 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,74%. Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.